ψυχικές ορβάδες. Φυσάνε μέσα του υδράκι οι καπνισμένες μας αράδες. Στο φιλτισένιο μου πασάκι. Λοιπόν, πριν συνδεθώ με Θεσσαλονίκη, διότι έρχεται η σύνδεση, θα συνδεθώ με το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Γιατί μαθαίνω ότι σε αυτό το φεστιβάλ υπάρχουν και ταινίες που έχουν φτιαχτεί από τα παιδιά για τα παιδιά. Κύριε Σπύρου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Κοντογιώργη. Τι κάνετε? Είμαστε καλά και είμαστε χαρούμενοι που σας φιλοξενούμε για να μας μιλήσετε για αυτό το φεστιβάλ. Το οποίο γίνεται διαδικτυακά. Είναι το αρνητικό μεν αυτό και το αντιλαμβάνομαι. Παρ' όλα αυτά, μας δίνει την ευκαιρία να μπορούμε όλοι να απολαύσουμε τις ταινίες που έχετε επιλέξει για το φεστιβάλ αυτό. Ακριβώς, και όχι μόνο τις ταινίες, οι οποίες είναι μόνο στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του 23ου Φεστιβάλ, 90 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, animation, μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ από 47 χώρες, και στην Κάμερα Ζιζάνιο, που είναι ταινίες από παιδιά, είναι 188 ταινίες από 44 χώρες, αλλά τα παιδιά από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν ήδη και στα κινηματογραφικά εργαστήρια του φεστιβάλ, στις κριτικές επιτροπές. Α, τι ωραίο! Στις... Τι ωραίο. Βεβαίως, στη συγγραφή της εφημερίδας, το Ζιζάνιο News. Υπάρχει λοιπόν, προσπαθούμε να τη ζωντανέψουμε την πλατφόρμα μας και θα τα καταφέρουμε νομίζω, γιατί οι νέοι είναι και ευρηματικοί και με φαντασία. Ζιζάνιο News, τι ωραίο. Η θεματολογία φέτος ποια είναι? Είναι διαφορετική από άλλες χρονιές? Γιατί διαβάζω ότι υπάρχουν και ταινίες με θέμα τον COVID που έχουν δημιουργηθεί από τα παιδιά. Κοιτάξτε, υπάρχουν ταινίες που καλύπτουν όλα τα θέματα. Και βεβαίως το θέμα του COVID καλύπτεται κυρίως από τις ταινίες της Κάμερα Ζιζάνιο, δηλαδή ταινίες που έχουν γίνει από παιδιά, γιατί οι επαγγελματικές ταινίες χρειάζονται το χρόνο τους για να γίνουν. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, να γραφτεί το σενάριο, να βρεθούν τα χρήματα, να συσταθούν τα συνεργεία, να γίνει η τεχνική επεξεργασία, χρειάζεται χρόνος. Κύριε Σπύρου, πώς λοιπόν έτσι... μπορούμε... Α, συγγνώμη. Δεν σας άκουσα. Εμείς πώς μπορούμε να απολαύσουμε τις ταινίες αυτές? Σε ποιο site θα μπούμε? Πανεύκολο. Μπαίνετε στο online.olympiafestival.gr, κάνετε την εγγραφή σας, αφήνετε δηλαδή το email και αφήνετε ένα password, ένα εξαψήφιο της αρεσκίας σας. Και δωρεάν λοιπόν. Ήδη επιλέγετε ταινίες οι οποίες είναι όλες δωρεάν. Απλά κλείνεται ένα μηδενικό εισιτήριο. Πολύ ωραία. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι ταινίες που διαγωνίζονται, υπάρχουν και αφιερώματα σημαντικά, όπως το Τζιάνι Ροντάρι, το αφιέρωμα «Η γραμματική της φαντασίας». Φέτος είναι 100 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου αυτού παιδαγωγού και συγγραφέα και τα γιορτάζουμε. Και υπάρχει και στρογγυλό τραπέζι, πολύ ενδιαφέρον κυρίως για την εκπαιδευτική κοινότητα. Υπάρχει και εργαστήριο που γίνεται πάνω στο πνεύμα του Τζιάνι Ροντάρι. Μάλιστα. Πότε είναι όλα? Υπάρχει... Αυτό λοιπόν είναι γέφυρα από 28 Νοέμβρη μέχρι 5 Δεκεμβρίου, έτσι? Ακριβώς. Τέλεια. Κύριε Σπύρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, και να πούμε ότι η ΕΡΤ είναι χορηγός και χορηγός επικοινωνίας. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα επιλέγουμε τα καλύτερα. Πάντα επιλέγουμε τα καλύτερα. Και εγώ ευχαριστώ. Η ΕΡΤ, μόνη της.